Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, είμαι ηθοποιός και έχω δύο υπέροχα παιδιά, τη Λιδία και την Ηλέκτρα. Η Λιδία μου είναι 8 χρονών, η Ηλέκτρα μου είναι 5,5 περίπου και είναι η χαρά της ζωής μου. Ήταν μέσα στους στόχους μου να κάνω δική μου οικογένεια και αυτή τη στιγμή που μου συμβαίνει αυτό, είμαι πανευτυχής και ολοκληρωμένη. Μαμά σημαίνει, έχω την έννοια να φροντίζω, να προσέχω και να κρατάω ασφαλή τα παιδιά μου με όποιο κόστος, με όρεξη, με χαρά, με αγάπη, χωρίς να βάζω τον εαυτό μου πάνω από αυτό. Αυτό σημαίνει μαμά. Ανιδιοτέλεια και αγάπη χωρίς όρια. Το είδος της μαμάς που πιστεύω ότι είμαι είναι αυτή η μαμά που ανησυχεί συνέχεια αν είναι καλή μαμά. Είμαι αρκετά αγχωμένη με το τι συμβαίνει κοινωνικά και θέλω πάρα πολύ να περάσω στα παιδιά μου αξίες και βασικές αρχές που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχουν τα παιδιά μας για να μπορούν να ανταπεξέλθουν, για να είναι ασφαλή αλλά και ευτυχισμένα ταυτόχρονα. Η πρώτη μου αντίδραση όταν είδα τα παιδιά μου ήταν διαφορετική στη Λιδία και διαφορετική στην Ηλέκτρα. Στη Λιδία βγήκε από μέσα μου μια κραυγή που δεν μπορούσα να την ελέγξω. Είπα αγάπη μου δυνατά, την περίμενα πώς και πώς αυτή τη στιγμή και όταν την είδα ήταν έτσι σουρεαλιστική η στιγμή. Στη δεύτερη μου κόρη ήμουνα πιο προετοιμασμένη, πολύ φοβισμένη όμως, γιατί είχα όλες αυτές τις ανησυχίες που έχει μια μαμά που κάνει δεύτερο παιδί και δεν ξέρει πώς θα μοιράσει την αγάπη ή αν αυτό είναι εφικτό. Θυμάμαι όμως ότι όταν είδα την Ηλέκτρα ένιωσα μια γαλήνη, σαν αυτό το παιδί να ήρθε να φέρει την ισορροπία και στην οικογένεια και μέσα μου. Την είδα έτσι σαν άγγελος ήταν στα μάτια μου. Οπότε έτσι μια ηρεμία είχα όταν την αντίκρισα πρώτη φορά. Έγινα μια μαμά αρκετά διαφορετική από αυτό που πίστευα ότι θα είμαι όταν αποκτήσω παιδιά. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι πιστεύουμε ότι αυτά που βλέπουμε σε άλλες μαμάδες είναι λάθος και εμείς θα τα κάνουμε καλύτερα. Δεν ισχύει. Γιατί θα έρθουν στιγμές που θα κάνουμε πράγματα που είναι πολύ έξω από το χαρακτήρα μας. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται μια ψυχραιμία και μια αποστασιοποίηση για να μπορέσουμε να έρθουμε κι εμείς σε μια κατάσταση που να μπορούμε να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας. Οπότε έγινα μία μαμά με αγάπη, όπως πίστευα ότι θα είμαι, που κάθε μέρα εξελίσσεται και προσαρμόζεται. Αν πιστεύουμε ότι υπάρχουν σούπερ ήρωες και υπάρχουν άνθρωποι με υπερδυνάμεις, τότε αυτές είναι οι μητέρες. Οι μητέρες για μένα είναι οι ήρωές μου, που δεν ήξερα ότι έχω. Και αυτό γιατί καλούνται σε μια κοινωνία που απαιτεί να είμαστε επαγγελματίες, καλές μαμάδες, καλές σύντροφοι, καλές κόρες, ερωμένες, φίλες, ένα κάρο ρόλους καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε. Ταυτόχρονα να συναντάμε και τις απαιτήσεις των άλλων. Θεωρώ λοιπόν ότι όχι μόνο έχουμε υπερδυνάμεις, ξεπερνάμε τον εαυτό μας κατά πάρα 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 πολύ. Η συμβουλή που θα δώσω στα παιδιά μου αν επιθυμήσουν να γίνουν γονείς είναι να είναι 100% σίγουρες ότι είναι έτοιμες για αυτό που έρχεται. Να μην πιστεύουν στις ωραιοποιημένες εικόνες της οικογένειας και να ξέρουν πολύ πολύ καλά ότι έχουν την απόλυτη ευθύνη του ανθρώπου που θα φέρουν στη ζωή. Ό,τι σημαίνει αυτό. Αυτό που έχω πάρει από τη μαμά μου είναι το γεγονός ότι η μητέρα μου έχει αποδείξει ότι ένα ζευγάρι μπορεί να μείνει μαζί για όλη του τη ζωή αν υπάρχει αληθινή αγάπη, διάλογος και σεβασμός
ο ένας προς τον άλλον. Η μάμα μου είναι μια πάρα πολύ δυνατή γυναίκα που αγαπάει τον μπαμπά μου με όλη της την ψυχή και για μένα αυτοί οι δύο ήταν πρότυπο και πίστευα πολύ ότι μπορώ να κάνω κι εγώ το ίδιο. Αυτό που θα ήθελα να πάρουν τα παιδιά μου από εμένα είναι κάτι το οποίο θέλει διαμόρφωση. Δεν θέλω να το πάρουν ακριβώς έτσι. Πιστεύω πάρα πολύ στην ενσυναίσθηση που οφείλουν να έχουν οι άνθρωποι για να είναι καλοί άνθρωποι. Όμως, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο task, μια πολύ δύσκολη διαδικασία του να είσαι ευάλωτος και να μπορείς να λαμβάνεις τις ενέργειες του περιβάλλοντός σου και του κοινωνικού ευρύτερα έτσι, περιβάλλοντος για να μπορείς να είσαι σωστός στον συνάνθρωπό σου και να μπορείς να προσφέρεις. Γιατί ταυτόχρονα θα πρέπει να έχεις και ένα σκληρό περίβλημα. Κάτι που εγώ δεν έχω καταφέρει ακόμα στη ζωή μου να το κάνω. Οπότε η συμβουλή μου προς τα παιδιά μου είναι να έχουν βαθιά ενσυναίσθηση για να είναι καλοί άνθρωποι και ταυτόχρονα να είναι θωρακισμένες για να μην μπορούν να δεχτούν εύκολα τα βέλη από τις κακές ενέργειες απ' έξω προς τα μέσα. Η μεγαλύτερη σκανδαλιά που έχω κάνει ως μαμά είναι μια σκανδαλιά που κάνουμε όλες. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, όσες οδηγούμε τουλάχιστον. Και όσες θα γίνετε μαμάδες, θα δείτε ότι θα το κάνετε κι εσείς. Υπάρχουν πολλές φορές που βιαζόμαστε να γυρίσουμε στο σπίτι για να πάμε στα παιδιά μας, από τις δουλειές μας, από τις υποχρεώσεις μας. Και καθόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο κανένα μισάωρο για να βρούμε λίγο τον εαυτό μας πριν πάμε στο σπίτι για να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητά μας. Ναι, κάθομαι στο αυτοκίνητο αρκετά συχνά, πολλή ώρα, πριν ανέβω στο σπίτι. Αν άλλαζα θέση με τα παιδιά μου, θα διεκδικούσα να παραμείνει ο χαρακτήρας μου και η παιδικότητά μου ανεπηρέαστη. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω στα παιδιά μου να έχουν ένα δυναμισμό και να επιμένουν στην άποψή τους με πολύ σθένος και αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ. Μεγαλώνοντας τα παιδιά, βέβαια, είναι δύσκολο να κάνεις αυτή τη διαπραγμάτευση με τα παιδιά σου για το χαρακτήρα τους. Όμως έχω επιλέξει να θέλω να το αφήσω αυτό όπως είναι, για να μπορούν αργότερα να αντιμετωπίσουν τον κόσμο με αυτό το attitude. Αν τα παιδιά μου με περιέγραφαν με τρεις λέξεις, λένε ότι είμαι η καλύτερη μαμά του κόσμου. Λένε ότι είμαι εργατική, ότι κουράζομαι πολύ και γι' αυτό με βοηθάνε πάρα πολύ τα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή ξυπνάνε, στρώνουν τα κρεβάτια τους γιατί η μαμά δουλεύει πολύ και δεν θέλουν να είναι κουρασμένοι. Και τι άλλο λένε ότι είμαι και όμορφη.